Θα μείνουμε στο θέμα των δασικών πυρκαγιών. Θα έχουμε την χαρά να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Μιχάλη Διακάκη. Είναι επίκουρος καθηγητής ΕΚΠΑ για τις καταστροφές και εξειδίκευσή του. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα κύριε Διακάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η κουβέντα μας νομίζω πρέπει να κινηθεί σε δύο άξονες, στο πριν, στην πρόληψη και στο μετά, τι γίνεται από εδώ και πέρα. Να ξεκινήσουμε από το μετά. Τι συμβαίνει σε περιοχές όπως ο Εύρος και η Ρόδος με τις τεράστιας έκτασης καταστροφές λόγω των πυρκαγιών, πώς αλλάζουν αυτές οι καταστροφές τις δύο αυτές περιοχές και πόσο εύκολη είναι η επόμενη μέρα για την μερική ή ολική αποκατάσταση? Κοιτάξτε, πράγματι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία εκπτώσεων, οι οποίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν στις άμεσες, που είναι οι ζημιές στο οικοσύστημα, είναι οι ζημιές στις περιουσίες, είναι οι ζημιές στις υποδομές. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και μια δεύτερη κατηγορία επιπτώσεων, που είναι οι έμεσες επιπτώσεις που έχουν να κάνουν με το φυσικό περιβάλλον, το οικοσύστημα, που θα υφίσταται μια πολύ σοβαρή ζημιά, τις υδρολογικές, όπως λέμε, διεργασίες της περιοχής, που σημαίνει ότι έχουμε άνοδο του κινδύνου πλημμυρών, έχουμε αύξηση του κινδύνου λασπορών και κατολισθήσεων και έχουμε μια σειρά από επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, οι οποίες οδηγούν σταδιακά την περιοχή, τις περιοχές αυτές, και στην ερημοποίηση, στην απειλή της ερημοποίησης και βεβαίως στην απώλεια του εδάφους, το οποίο είναι ένας εξαιρετικά πολύτιμος φυσικός πόρος, στον οποίο βασίζεται το οικοσύστημα και η φυσική του αναγέννηση. Αλλάζει λίγο το οικοσύστημα και αυτό πέρα από το ίδιο το περιβάλλον αφορά και μεγάλο αριθμό πολιτών. Φανταστείτε το πώς οι πολίτες στην Αττική επηρεάζονται από την αλλαγή, από τις αλλαγές, αυτές τις βίαιες αλλαγές που έρχονται όπως μου αναφέρατε, έτσι. Βεβαίως, ειδικά στην Αττική έχουμε μια διαχρονική απώλεια δασών με πολλά γεγονότα πυρκαγιών την τελευταία πενταετία και εφταετία. Με αποτέλεσμα να πρέπει να το δούμε το πρόβλημα συνολικά και βλέποντας το έτσι διαπιστώνουμε ότι έχουμε χάσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των δασικών εκτάσεων, τα οποία συνδέονται βεβαίως και με το κλίμα της περιοχής. Στην Αθήνα και στην ευρύτερη Αττική ξέρουμε ότι έχουμε 4 με 5 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι βασίζονται εμπολείς και στα δάση για τις δραστηριότητές τους, αλλά και στο κλίμα της Αττικής, στο καλό κλίμα μέχρι στιγμής της Αττικής, για να μπορέσουν να διαβιώσουν στην περιοχή. Βεβαίως. Υπάρχουν πολύ μεγάλα ερωτηματικά για το τι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες στην Αττική, ειδικά τα καλοκαίρια, και για τους κατοίκους, τους μόνιμους της Αττικής, αλλά και για τους επισκέπτες. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, οι συνθήκες αλλάζουν. Η κλιματική αλλαγή, η κλιματική κρίση οδηγεί σε ριζικές αλλαγές. Πιστεύετε πως πρέπει να έχουμε μια ριζική αναδιαμόρφωση ανάλογη των προληπτικών μέτρων που λαμβάνονται? Πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασμός? Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να το πει κανείς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να βελτιωθούν σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο σχεδιασμού. Δεν θα έλεγα ότι είναι ένα σημείο το οποίο χρήζει ριζικής αλλαγής, αλλά σίγουρα πρέπει να ενισχύσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό την πρόληψή μας, τον σχεδιασμό μαζί με όλους τους φορείς. Όλοι όσοι εμπλέκονται πρέπει να συνεργάζονται σωστά. Και βεβαίως, δύο πολύ σημαντικά στοιχεία της πρόληψης είναι αφενός η διαχείριση των δασικών καυσίμων, διότι ξέρετε, όταν προστατεύουμε για πολλά χρόνια ένα δάσος, αυτό χτίζει βιομάζα με αποτέλεσμα όταν πιάσει φωτιά να είναι πολύ δύσκολο να το σβήσει κανείς. Άρα χρειάζεται οπωσδήποτε διαχείριση των καυσίμων. Και ο δεύτερος πυλώνας είναι οπωσδήποτε η εκπαίδευση των πολιτών ώστε να προσαρμοστούν στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης, που υπάρχουν πολλές δράσεις τις οποίες θα πρέπει να λάβει ο πολίτης, γιατί από τον πολίτη ξεκινάει η πολιτική προστασία, έτσι, από το σπίτι του, από το πώς θα διαμορφώσει το σπίτι του όταν βρίσκεται μέσα στο δάσος, αν έχει έφλεκτα υλικά στο περιβάλλον του σπιτιού κλπ. Και βεβαίως τι θα κάνει σε μια δύσκολη περίπτωση πυρκαγιάς ή και πλημμύρας και κατολίσθησης. Βέβαια. Μιας και είστε και ο ίδιος, μια από τις εξειδικεύσεις σας έχει να κάνει με τις φυσικές καταστροφές, έχει αλλάξει η ίδια η φύση εκδήλωσης αυτών των φαινομένων, αυτές οι mega fires που ακούμε, της μεγάλης έντασης, έκτασης, που καλύπτουν μεγάλο εμβαδόν, θα είναι στοιχείο της καθημερινότητας από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλο ερωτηματικό σε αυτό και μεγάλη ανησυχία. Πράγματι βλέπουμε σαν πρώτο δείγμα τα τελευταία χρόνια αυτού του είδους οι πυρκαγιές και γενικώς οι πολύ έντονες καταστροφές να έρχονται ολοένα και πιο συχνά. Έχουμε δει και στο παρελθόν, και στο μακρινό παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν έντονες καταστροφές, όμως η ανησυχία έρχεται ακριβώς στο ότι
αυτού του τύπου η ένταση φαίνεται να έρχεται ολοένα και πιο συχνά. Μάλιστα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν το 2007 είχαμε ένα πολύ άσχημο καλοκαίρι με δασικές πυρκαγιές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες, λέγαμε τότε ότι αυτό είναι ένα καλοκαίρι από το μέλλον, που πιθανόν το 2050 ή το 2070 να το βλέπουμε πιο συχνά. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε ήδη αρχίσει και βλέπουμε σχεδόν κάθε χρόνο ή χρόνο παραχρόνο τέτοιου είδους καλοκαίρι όπως το 2007 ήδη. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι πιθανόν αυτό που βλέπαμε ως απειλή ότι θα έρθει το 2050 να έχει ήδη έρθει τουλάχιστον στη Μεσόγειο. Εξαιρετικά ανησυχητικά στοιχεία. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας, κύριε Διακάκη, και ευχόμαστε καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.